Προτού ξεκινήσω με τον Γιώργο και ένα πρώτο σχόλιο, θα ήθελα για να δουν και οι καλεσμένοι έτσι, την επόμενη μέρα σε σταυρού, να ξεκινήσουμε να βλέπουμε πώ διαμορφώθηκε η λαϊκή ετιμιγορία των Ελλήνων αλλά και των κριτικών, ξεκινώντα με τι πρώτε κάρτε από την συνάδελφο την νίκη του Ντουτζάκη και την Άννα τη Βασιλιάδη. Πάμε να δούμε την επικράτεια, πώ διαμορφώθηκε το εκλογικό αποτέλεσμα στην ελληνική επικράτεια, Νέα Δημοκρατία 28,31% ΣΥΡΙΖΑ 14,92% Πασό κίνημα αλλαγή 12,79% Ελληνική Λύση 9,30% Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο 9,25% Νίκη 4,37% Πλεύση Ελευθερία 3,40% Και Φωνή Λογική 3,04%. Βλέπετε και τι έδρε που καταλαμβάνει το κάθε κόμμα στη Νέα Ευρωβουλή. Πάμε στην επόμενη κάρτα. Είναι η Περιφέρεια Κρήτη, η Νέα Δημοκρατία στο 26,05%. Πασόκ 23,71%, ΣΥΡΙΖΑ 15,68%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7,21%, Ελληνική Λύση 5,94%, Πλέψη Ελευθερίας 3,31%, Φωνή Λογικής 3,05% και Νίκη 2,86%. Θα δούμε και το πώς διαμορφώνεται η ετιμιγορία των κριτικών αναπεριφερειακή ενότητα. Πάμε στα χανιά. Νέα Δημοκρατία 27,40%, ΣΥΡΙΖΑ 17,04%, ΠΑΣΟΚ 14,62%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 9,11%, Ελληνική Λύση 6,60%, Πλεύση Ελευθερίας 4,05%, Φωνή Λογικής 3,48% και Νίκη 3,23%. Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνης, Νέα Δημοκρατία 28,53%, ΠΑΣΟΚ 25,04%, ΣΥΡΙΖΑ 12,91%, Ελληνική λύση 5,53%, Κομιστικό Κόμμα Ελλάδο 5,35%, νίκη 3,78%, φωνή λογική 3,60% και πλεύση ελευθερία 3,30%. Περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, Πασόκ 26,41%, Νέα Δημοκρατία 24,54%, ΣΥΡΙΖΑ 16,21%, ΚΟΚΟΥ 7,01%, Ελληνική λύση 5,81%, Φωνή λογική 3,04%, Πλεύση Ελευθερίας 3,01% και νίκη 2,60%. Και Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Πασόκ, 29,37% είναι και το υψηλότερο ποσοστό του Πασόκ σε ολόκληρη τη χώρα. Νέα Δημοκρατία, 26,51%. ΣΥΡΙΖΑ, 14,01%. ΚΟΚΟΕ, 6,37%. Ελληνική Λύση, 5,63%. Πλεύση Ελευθερία, 3%. Μέρα, 25,2,34%. Και Νίκη, 2,17%. Λοιπόν, βλέπουμε ε, τους του ε, ευρωβουλευτέ που εκλέγονται. Από τη Νέα Δημοκρατία ο Γιώργο Αυτιά, ο Ευάγγελος Μεϊμαράκης, η Ελίζα Βόζεμπερκ, ο Διονύσης Μπελέρη, η Ελεονόρα Μελέτη, ο Μανώλη Κεφαλογιάννη και ο Δημήτρη Τσιόδρα. Βλέπετε και πώ ε, ε, διαμορφώνεται η σειρά των υποψηφίων. Από τον ΣΥΡΙΖΑ εκλέγονται ο Κώστας Αρβανίτης, ο Νίκος Φαραντούρης, ο Νίκος Παπάς και η Έλενα Κουντουρά. Από το Πασόκ, ο Νίκος Παπανδρέου, ο Γιάννης Μανιάτης και ο Σάκης Αρναούτογλου. Από το Κομ, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ο Νίκος Αλαβάνος και ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης. Από την Ειδική Λύση, ο Μανώλης Φράγκος και η Γαλάτου Αλεξανδράκη. Από την Νίκη, ο Αναδιώτης Νικόλαος. Από την Πλεύση ελευθερία η Ζαχαρία Μαρία. Και από τη Φωνή Λογική η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Και θα πάμε να δούμε πολύ γρήγορα και ποια είναι τα πρόσωπα που σε επίπεδο Κρήτη σάρωσαν σε αυτέ τι ευρωεκλογέ, δηλαδή ε, χτι, ε, πέρασαν πρώτη το νήμα. Ε, μπαίνουμε στην περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου. Τώρα εδώ θέλω λίγο να με βοηθήσετε, γιατί είναι μακριά. Α, λοιπόν, έχουμε από το Πασόκ τον Γιάννη Κουράκη, από τον, επίσης από το Πασόκ. Στη δεύτερη θέση είναι ο Νίκος Παπανδρέου και στην τρίτη θέση ο Μιχάλης Αεράκης. Από τη Νέα Δημοκρατία, Κεφαλογιάννης με ημαράκης και Αυτιάς. Από το Ηράκλειο, Αρβανίτης, Παπάς και Φαραντούρης, από το ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη. Και από το Κομιστικό Κόμμα Ελλάδος, Βασιλιάδης, Στεφανάκης. Βοηθήσε με στο τελευταίο. Ήδιακά. Παπαδάκης, Ήδιακά, Κωνσταντίνος. Το ναι. Παπαδάκης Κωνσταντίνος. Ναι, Πάμε τώρα στα Χανιά. Α, βλέπουμε Ηράκλειο συνέχεια. Τον right. Φράγκο Μανώλη από την ελληνική λύση στην πρώτη θέση. Τον Καλαϊτζάκη Μανώλη από την νίκη. Τον Καλέργη από, το, ε, από την φωνή της λογικής. Και τη Μαρία Ζαχαρία από την πλεύση ελευθερίας. Πάμε στα Χανιά. Από τη Νέα Δημοκρατία. Κεφαλογιάννης Αυτιάς με η Μαράκης, Από τον ΣΥΡΙΖΑ, Κασελάκη Αρβανίτη Κουντουρά. Από το ΠΑΣΟΚ, Αεράκη Δαφέρμου και Παπανδρέου και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, Παπαδάκης, Βασιλιάδης και Στεφανάκης. Πάμε στην Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθίμου να δούμε πώς ψήφισαν οι Ρεθεμιώτες, ποια πρόσωπα επέλεξαν, από τη Νέα Δημοκρατία, Κεφαλογιάννης με και αυτιάς, από το Πασόκ, Κουράκης, Δαφέρμου και Αεράκης, από το ΣΥΡΙΖΑ, ε, Παπάς Νικόλαος, ε, Αφροδίκης, ο κύριος Αρβανίτης με συγχωρείτε και η Έλενα Κουντουρά, ενώ από την ελληνική λύση στην πρώτη θέση είναι ο Μανώλης Φράγκος που κατάγεται και από το Ρέθνο θα είναι μαζί μας και στις 11. Πάμε τώρα στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, στην πρώτη θέση ο Παπαδάκης Κωνσταντίνος, ο κύριος Καλαϊτζάκη yeah. Καλαϊτζάκης από την Νίκη, ο κύριος Καλέργης από την Φωνή Λογικής και η Μαρία Ζαχαρία από την Πλέψη Ελευθερίας. Στην Περιφερειακή Ενότητα του Λασιθίου, στην πρώτη θέση ο Καρχιμάκη από το Πασό, Γιάννη Κουράκη επίση και Παπανδρέου Νίκο. Από τη Νέα Δημοκρατία, με Μαράκη, Κεφαλογιάννη και Αυτιάς, Από το, Λασί... από το ΣΥΡΙΖΑ, Αρβανίτης, Παπά και Κουντουρά. Και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο, Βασιλιάδη, Παπαδάκη και Στεφανάκη. Λοιπόν, Φράγκο Μανώλη από την Ελληνική Λύση, Ζαχαρία Μαρία από την Πλεύση Ελευθερία. Ε, Ανα, α, α, αναδιώτης Νικόλαος από τη Νίκη και Λατινοπούλου Αφροδίτη από την Φωνή Λογικής. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι τα πρόσωπα τα οποία έκοψαν πρώτα το νήμα στις εκλογές της Ευρωπαϊκής επίπεδο Κρήτης. Θα ήθελα λίγο το δικό σου σχόλιο, Γιώργο, να ξεκινήσουμε με τον τελευταίο πίνακα, με τη Σταυροδοσία και τα πρόσωπα. Ποιε είναι οι εκπλήξεις. Εκπλήξεις. Ε, Καταρχά, φαίνεται ότι έχουν λειτουργήσει οι γραμμέ στο ΚΚΕ και την πλεύση ελευθερία. Αυτή που βγήκε η Ευρωβουλευτή είναι στη σκληρή γραμμή. Στο ΚΚΕ διαφοροποιείται η γραμμή με την έννοια των καταγόμενων από την Κρήτη, οι οποίοι έχουν πάει πάρα πάρα πολύ καλά. Ο ένα ζει στην Αθήνα, αλλά είναι πια ένα από τα πρωτοπόρα εργατικά στελέχη του ΚΚΕ στην Αθήνα. Ε, στα άλλα κόμματα τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι πεπατημένοι αυτών που είχαν τον πρώτο λόγο. Στη Νέα Δημοκρατία πήγε καλά βέβαια η Μαρία Καλουδιώτη δεν υπάρχει στον πίνακα. από τη Νέα Δημοκρατία το αναμενόμενο ο Μανούλης Κεφαλογιάννης και παρά τα όσα ελέγοντο πριν τις εκλογές ότι δέχεται πίεση με την πασπερμία ονομάτων που υπήρχαν στο ψηφοδέλιο της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Κεφαλογιάννης έκανε ένα πάρα, πάρα πολύ καλό πλασάρισμα ε, στο Πασόκ νομίζω ότι είναι σαφέ τι έχει συμβεί. Ένα 1,5% έχει πάρει το Πασόκ παραπάνω πανελλαδικά, το έχει πάρει από την Κρήτη. Και ο βασικό αρχιτέκτονα αυτή τη ιστορία φαίνεται είναι το δίπολο Κουράκη, που είναι πρώτο σε ψήφου στην Κρήτη και Καρχιμάκη. Ε, αυτοί έχουν πιστωθεί περισσότερο ε, ω ψηφολέκτε στην Ανατολική Κρήτη και ένα τμήμα τη Δυτική, στο Ρέθυμνο. Θέλω να υπενθυμίσω ότι στο Πασόκ υπήρξε μια σχετική γκρίνια, όχι μόνο στην Κρήτη, πανελλαδικά, ε, για την αντίστοιχη γραμμή στο πρόσωπο του γραμματέα, ο οποίο όμω τελικά, αν υπήρχε γραμμή, καταβαραθρώθηκε. Ο κύριο Πυρόπουλο δεν λειτουργήσε η γραμμή. Στο Πασόκ έχουμε την εκλογή του Νίκου Παπανδρέου, με ό,τι συνεπάγεται το όνομα του Παπανδρέου, του Γιάννη Μανιάτη, με ό,τι συνεπάγεται το όνομα του Γιάννη Μανιάτη και τι καταβολέ του στο σημειτικό Πασόκ και ενό outsider, του Σάκε Αρναούτογλου, που εσύ το ξέρει πολύ καλά, ότι την καμπάνια του την έκανε κυριολεκτικά μόνος του μέσα σε ένα λεωφορείο ε, αστικού, ε, όχι αστού, αστικού υπεραστικού κτέλου. Κτέλ. Κτέλ. Λοιπόν, εγώ έτσι θα τα αποπληθόριζα. Μου κάνει εντύπωση πάντω το πολύ καλό πλασάρισμα των δυνάμεων πέραν τη Νέα Δημοκρατία για πρώτη φορά στην Κρήτη. Η ελληνική λύση που δεν είχε ε, ουσιαστικά ε, έρμα στην Κρήτη το αποκτά. Το αποκτάει νίκη, το αποκτάει και η κυρία Λατινοπούλου. Ακριβώ. Πήρε υψηλά ποσοστά η κυρία Λατινοπούλου, ειδικά στου ανατολικότερου νομού τη Κρήτη, το Ηράκλειο και το Λασίθι. Μάλιστα το Ηράκλειο, βλέποντα έτσι πολύ γρήγορα σε σχέση με του υπόλοιπου νομού τη χώρα, είναι και από τα καλά ε, σημεία που πήρε ψήφου η κυρία Λατινοπούλου mm -hmm. σε ολόκληρη τη χώρα.